πολλές λακκούβες και φτιαχτήκανε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αμέριστη βοήθεια που μας έχουν κάνει. Ο κύριος Ειρηνίδης, αντιδήμαρχος, πάλι με τον ίδιο δημάρχο βεβαίως, μαζευτήκαν τα μπάζα και τα σκουπίδια στην περιοχή. Σε 7-8 σημεία έγινε καθάρισε ο τόπος, θα έλεγα, σε πολλά σημεία. Και συνεχίζουμε με άλλα πράγματα. Δεν έμεινε στους δρόμους και στα σκουπίδια, συνεχίζουμε με άλλες δράσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να είστε μαζί μας, να γίνουμε περισσότεροι για να μεγαλώσουμε το σύλλογο. Γιατί οι 9 που είμαστε εδώ δεν κάνουμε δουλειά μόνοι μας με τη διοίκηση του Δήμου. Πρέπει να είμαστε πολύ περισσότεροι. Είμαστε 250, να γίνουμε 500 και 1000. Έχουμε δυνατότητες. Η περιοχή μας έχει δυνατότητες. Αυτά. Και πιστεύω ότι βλέπετε ότι ο σύλλογος κάνει ένα ξεκίνημα. Βάλαμε την όφα, να ξαναβλέπετε την μπάλα σας. Βάλαμε πολλά πράγματα μέσα στο σύλλογο και θα γίνουν κι άλλα. Το ίντερνετ, όλα πολλά πράγματα. Θέλουμε τη βοήθειά σας. Δήμαρχε, να πεις κάτι, μην θα πάτε, θες κάτι να δούμε. Δεν θέλεις. Καταρχήν να σας πω ότι είναι μια μέρα εξαιρετικά δύσκολη από την άποψη ότι έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις και εμένα να κατανοήσω θα πρέπει μετά να αποχωρήσω, να πάω και σε άλλες συγκρίσεις που είναι τον ίδιο χρόνο τώρα στη συνέχεια. Θέλω να πω και εγώ λοιπόν να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Πρόεδρος ότι έχουμε ξεκινήσει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Αν και έχουμε ένα νέο σύλλογο, ωστόσο έχουμε μια δραστηριότητα που δείχνει έμπειρους, μεθοδικούς ανθρώπους εδώ, το διοικητικό σας συμβούλιο. Πραγματικά με παρέμβαση και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και έξω από αυτό, έχουν έρθει και στο γραφείο μου αλλά και στους συναδέλφους μου, τους αντιδημάρχους, προκειμένου να τεθούν οι προτεραιότητες και ήδη και εμείς μέσα από αυτές τις προτάσεις σχεδιάζουμε προκειμένου να καλυτερεύσει αυτή η γειτονιά, η οποία φυσικά το αξίζει. Έχουμε και μερικά πράγματα πίσω, αλλά η αλήθεια είναι ότι ας είναι δύσκολη η περίοδος ενώ οικονομικά, εμείς θα το παλέψουμε. Θα το παλέψουμε αξιόμαχα. Με ελπίδα και με αισιοδοξία ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Θέλω όμως να τονίσω αυτό που είπε σε αγαπητέ Πρόεδρε. Θα πρέπει να είσαστε όλοι μαζί. Τα προβλήματα που έχει εδώ η περιοχή είναι αρκετό πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλά και τα παιδιά εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να συσπηρωθούν όλοι γύρω από το Σύλλογο, ο Σύλλογος να αποτελέσει έναν πόλο, μια εστία συγκέντρωση όπου θα μπορέσουν να γίνουν διάφορες και κοινωνικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά συνάμα και να είναι μια αφετηρία, ένα πολύκεντρο προκειμένου να ανταλλάσσονται οι απόψεις, τα παιδιά μας να είναι εδώ. Έτσι παλαιότερα έχει ξαναλειτουργήσει εδώ και νομίζω με την βοήθεια, τη συνοχή εδώ του Συλλόγου θα μπορούσαν αυτά να εκπληρωθούν. Να περιμένω τώρα τον ιερέα, εγώ δεν θέλω να πω άλλα πράγματα, είμαι στη διάθεσή σας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σχεδόν βρίσκεται το σύνολο της εκτελεστικής διοίκησης παραλείπουν τα δύο άτομα. Να κανονίσουμε κάποια στιγμή, αν θέλετε, και μια γενική συνέλευση ή να προγραμματίσουμε ένα σχεδιασμό. Αν μπορεί ο κάθε αντιδήμαρχος της αρμοδιότητας του να σας βοηθήσουμε και να προχωρήσουμε. Έτσι, δεν ξέρω. Δεν θα πω πολλά πράγματα, ο Δήμαρχος τα είπε όλα και τα υπόλοιπα στην γενική συνέλευση. Εγώ θα σας ευχηθώ να έχετε μια καλή χρονιά με ατομική και οικογενειακή υγεία, αισιοδοξία για το μέλλον, αλληλεγγύη και αγάπη. Και προσπαθώντας από όλα τις δύσκολες εποχές που είμαστε σήμερα, να διεκδικείτε. Να συνεχίσετε να διεκδικείτε. Εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, πρέπει να είμαστε δίπλα σας και όλοι μαζί να μπορέσουμε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Σας εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε καλά. Απολαμβάνομαι τις ατελείωτες αλάνες. Όταν το πήγα στην διοίκηση το 2006 και είδα πώς είχε αναπτυχθεί η λόγος που μόνοι έχουν βγει έξω και επανήλθε για το πώς είχε αναπτυχθεί ο τόπος, θεώρησα ότι εμείς τις ομορφότερες περιοχές, οι οποίες ως παιδικός τόπος ήταν τόπος αναψυχής και ως μεταγενέστερο χρόνο έγινε ένας τόπος αστικός όπου μπορούν οι οικογένειες να μεγαλώσουν χωρίς φόβο τα παιδιά τους. Αυτό λοιπόν το οποίο καλούμαστε εμείς να κάνουμε είναι να δώσουμε όσο δύναμη, όση δύναμη έχουμε για να υλοποιήσουμε όλα τα έργα υποδομής. Ο Δήμαρχος θα είναι πολύ καλά και όντως στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει ένα προς ένα με χρονοδιάγραμμα να βάλουμε και να κλείσουμε στην πενταετία τα μεγαλύτερα και τα μείζον θέματα της περιοχής. Κύριε Πρόεδρε, το κομμάτι εγώ τα θέλω στα παιδιά εκείνα της γειτονιάς εδώ που ακόμη και σήμερα, άστα για να τσακωθούμε, που σήμερα, ακόμη και σήμερα, έχουν ελεύθερο να ρίξουν ελεύθερους χώρους για να παίξουν και να διασκεδάσουν χωρίς φόβο. Να είστε καλά, χρόνια πολλά.